από τον κύριο Αθανασίου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ, στο Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο. Πρώτο τζάμπολ, νικήτρια βγαίνει η ΑΕΛ. Πάει να γίνει όμως το λάθος. Ψάχνει και πάλι την Θεολόγου από το high post για δύο ξανά. Η Σοφία Θεολόγου 4-2. Με την ΑΕΛ να ψάχνει να τρέξει. Γιόρλοβιτς με το αριστερό καλάθι, 4 πόντοι σήμερα. Ομολογώ ότι ξεκίνησα να βλέπω το replay στην μέση της φάσης, να βλέπω τις σημειώσεις μου. Η Avery η οποία θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Να εδώ η καλή Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε και τον κάμεραμάν που... Σοφία Θεολόγου για δύο και πάλι. Θεολόγου η οποία με το καλάθι αυτό έφτασε τους Avery, η οποία θα τρέξει στο coast to coast. Αστόχησε όμως επιθετικό rebound και πρώτο καλάθι σήμερα από την Ζώη Αθανασίου. Τόλμησε και δεν εστόχησε όμως. Ήταν αστοχή. Να εδώ η Μίτσελ που αρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Ορλοβίτς. Με το αριστερό μέσα. Φανταστική σήμερα η Πέτρα Ορλοβίτς. Εδώ βλέπουμε παίχτριες της ΕΝΑΒ συγκεκριμένα. Αναφέραμε προηγουμένως ότι λόγω και της αναβολής του αγώνα με τον Απόλλωνα για τη 16η αγωνιστική. Για τρεις, Πιτσιλίδου εύστοχη. Πόντο μπροστά η ομάδα της Λεμεσού. Ρουσάκη για τρεις, μέσα. Για τρεις, μέσα από την Νικολάου, πρώτο της καλάθι σήμερα, 43-38. Η 6-31 όμως στη συνέχεια με ένα επιμέρους σκορ 17-7 πήρε το προβάδισμα. Εδώ η Μίτσελ, πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο. Ρουσάκη για δύο, μέσα. Η Ρουσάκη η οποία φτάνει τους 10 πόντους, όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Λάρκου. Η μπάλα κατέληξε στη Μίτσελ από μακρινή απόσταση μέσα. Ο Avery θα τρέξει. Επιστρέφει η άμυνα της ΑΕΛ. Ρουσάκη για τρεις. Μέσα και πάλι. Η χαρά Ρουσάκη σήμερα είναι καυτή. Έχει πετύχει 4 τρίποντα στο παιχνίδι και συνολικά έχει 13 πόντους στον αγώνα και 5 rebound. Το κλέψιμο από την ομάδα του Στροβόλου. Η Avery η οποία θα βρει μπροστά της στην άμυνα της ΑΕΛ. Ρουσάκη, να δούμε αν θα πετύχει και πάλι σιούτ 3 πόντων. Και τα καταφέρνει. Πανηγυρίζει μαζί με τον πάγκο του Κεραυνού και τις συμπαίχτριες της. Άτυχε εκεί η Θεολόγου και ο Κεραυνός για να κάνουν το συμπέντε. Η Όρλοβιτς κάτω από το καλάθι με το αριστερό πετυχαίνει το δίποντο. Κλείνεται. Μίτσελ, για τρεις η Μίτσελ. Άστοχη στο σίδερο, αμυντικό rebound η Σοφία Θεολόγου. Δεν κάνουν φάουλ της ΑΕΛ. Τελειώνει το παιχνίδι στο Στρόβολο. Νίκη για τον Κεραυνό, 57-52. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Οι δύο ομάδες αυτές πάντα προσφέρουν συγκινήσεις στις μεταξύ τους αμετρήσεις. Νίκη λοιπόν για τον Κεραυνό.